Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο Εργάνη, στο Βίρονα, όπου ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της Όξας Βίρονα. Λοιπόν, μαζί μας τώρα ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Δημήτρης Ταμπουράκης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επέστρεψες στη Όξα Βίρονα. Ναι, είναι η τρίτη μου θητεία στην ομάδα. Επιστρέφω για τρίτη φορά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Αυτό φαίνεται μετά από μεγάλη αποχή που είχαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι αθλητές, με όλο αυτό που τραβάμε. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ιδανικό ξεκίνημα μέχρι στιγμής. 2-2 στο πρωτάθλημα και στο κύπελο έχετε προκριθεί στην επόμενη φάση. Ναι, το ξεκίνημα είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί η Δόξα Βίρονης είναι μια ομάδα που είναι αναγκασμένη να πρωταγωνιστεί. Είναι η φανέλα τέτοια, είναι η ιστορία τέτοια της ομάδας. Που είμαστε καταδικασμένοι εντός εισαγωγικών να πρωταγωνιστήσουμε. Είναι πολύ καλό το ξεκίνημά μας. Είμαστε πάρα πολύ καλά δουλεμένοι. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από το προπονητικό team. Η διοίκηση της ομάδας είναι κοντά στα παιδιά, σε όλους μας. Οι συνθήκες αυτή τη στιγμή για τις καταστάσεις που ζούμε είναι πάρα πολύ καλές. Και θέλουμε να έχουμε ανάλογη συνέχεια. Λοιπόν, και τι μήνυμα στέλνεις στους φιλάθλους της Όξας Βίρονα? Τι να περιμένουν από εσένα, Δημήτρη, στη συνέχεια του πρωταθλήματος και από την ομάδα? Εγώ αυτό που στέλνω στους φιλάθλους μας σαν μήνυμα είναι να έχουν όλη υγεία, όσο μπορούν το δυνατόν να είναι κοντά στην ομάδα. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση λόγω παλιότερης θητείας εδώ στην ομάδα με τον κόσμο και θέλω να πιστεύω ότι όπως έχουν τα πράγματα με τη διέλευση του κόσμου αυτή τη στιγμή, με τους περιορισμούς που υπάρχουν, όσο το δυνατόν να έρχονται περισσότεροι στο γήπεδο, με ασφάλεια πάντα. Και θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι την Κυριακή με τη συντοπίτησα εδώ ομάδα του Δήμου, τον Αθηναϊκό, να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι σε αθλητικά πλαίσια και να κερδίσει ο καλύτερος. Γι' αυτό θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, να είναι εδώ να μας στηρίξει και να φωνάξουμε όλοι μαζί για την νίκη. Ωραία. Δημήτρη, με την Κηπούπολη, με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 90 του Νικόλα, πήρατε την νίκη, το διπλό. Σε ένα παιχνίδι με πολλά τέρματα, έτσι. Ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά θέαμα για το ποδόσφαιρο. Ήταν καταπληκτικό να βρίσκεσαι πίσω στο σκορ 2-1, να χάνεις πέναλτι, να πηγαίνει το σκορ 3-1 και να το γυρίσει 2 λεπτά, να το ισοφαρίζει 3-3 και τελευταία φάση του παιχνιδιού να παίρνει τη νίκη. Δείξαν τα παιδιά ότι καταθέσαν την ψυχή τους όλοι και αυτό το αποτέλεσμα ήρθε μέσα από πολύ μεγάλη και σκληρή δουλειά. Δείχνει ότι έχουμε τσαγανό, ότι έχουμε μέταλλο και ότι δεν θα αφήσουμε παιχνίδι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα να πάει χαμένο. Ποιος είναι ο στόχος της Όξας Βίρονα στο καινούριο πρωτάθλημα, αν και νεοφώτιστη στην Α κατηγορία? Η αλήθεια είναι ότι η Όξα Βίρονα δεν είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Νεοφώτιστη επί το πλείστον επειδή ανέβηκε πέρσι από τη Β. Η Όξα Βίρονα είναι μια ομάδα που είναι καταδικασμένη, όχι καταδικασμένη θα έλεγα, είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί και πρέπει να πρωταγωνιστεί πάντα σε όποιον όμιλο και να βρίσκεται, γιατί αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα. Ωραία. Από σένα να περιμένουμε αρκετά γκολ? Θέλω να έχω υγεία πάνω απ' όλα, να μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου, να βοηθάω σε ό,τι μου ζητάει ο προπονητής, να είμαι εδώ και αν υπάρχει τύχη και περισσότερη ευστοχία από την πλευρά μου, μακάρι να πετύχω γκολ, να βοηθήσω την ομάδα μου όπως όλα τα παιδιά, να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε βάλει. Εγώ να ευχηθώ υγεία, να μην έχουμε διακοπή στο καινούριο πρωτάθλημα και πάντα επιτυχίες και στη Δόξα Βίρονα και σε εσένα. Υγεία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σε όλους, ασφάλεια και μακάρι να συνεχίσουμε να βλέπουμε και να παίζουμε το ποδόσφαιρο που τόσο αγαπάμε όλοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.